Σταθερά πιστό στη θέση του για την εφαρμογή της απλής αναλογικής και στην τοπική αυτοδιοίκηση, παραμένει ο επιχρόνια αυτοδιοικητικός Θανάσης Ξυνίδης, η οποία θα αναγκάσει τους πολίτες, όπως σημειώνει, να επιλέξουν δημάρχους που θα εκφράσουν το σύνολο των πολιτών και όχι ένα κομματικό ή βουλευτικό γραφείο. Έχω δηλώσει ήδη εδώ και καιρό, και όταν ήμουν ακόμα ενεργός στην τοπική αυτοδιοίκηση, ότι για μένα το θέμα της εφαρμογής της απλής αναλογικής είναι αυτή τη στιγμή μια θεραπεία που πρέπει να γίνει άμεσα σε όλη την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα. Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, δυστυχώς, στηριγμένη πάνω στην απόλυτη πλειοψηφία που δημιουργούσε στους εκάστοτε δημάρχους, ανεξαρτήτως πολιτικής κατεύθυνσης, δημιούργησε μια σιγουριά και έναν δεσποτισμό στον τρόπο που ασκούσαν τα καθήκοντά τους. Αυτό ήταν και σαν αποτέλεσμα σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση να εμφανίζεται ως μία από τις τρεις μεγάλες τρύπες των υπηρεσιών, όπως πιστοποιείται από τους ελέγχους των ελεγκτών δημόσιας διοίκησης. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο είναι απαραίτητο για μένα είναι, ανεξαρτήτως των δυσκολιών που θα εμφανιστούν πιθανώς στην εφαρμογή του συστήματος και πιθανώς στην προσπάθεια να υπάρξουν συγκλήσεις, ότι είναι πολύ θετικό και είναι το μοναδικό μέσο το οποίο μπορεί να σώσει την κατάσταση στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, αν εφαρμοστεί η απλή αναλογική μέσα στους Δήμους. Αυτό θα αναγκάσει πρώτον τους εκάστοτε δημάρχους να έχουν την αποδοχή όλων ή τουλάχιστον περισσότερων ανθρώπων εκτός της παράταξής τους στα μέτρα και στις ενέργειες που θα κάνουν, και δεύτερο ότι αυτό θα εξασφαλίσει έναν έλεγχο αυξημένο και μια αδυναμία τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Άρα είμαι θετικός. Σε αυτή τη φάση είναι η μόνη θεραπεία, ισχυρή μεν σοκαριστική, αλλά είναι η μόνη θεραπεία η οποία κατά τη γνώμη μου μπορεί να υπάρξει στον χώρο αυτό. Τις όποιες δυσχέρειες λειτουργίες πιθανώς θα δημιουργήσει, γιατί αναγνωρίζω ότι από τη μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο θα δημιουργήσει πρόβλημα και ιδιαίτερα σε αυτοδιοικητικούς που έχουν κακομάθει στη μονοκρατορία τους, θα λυθούν πιστεύω και με τροποποιήσεις σχετικές, αλλά και με πρακτικές οι οποίες θα εφαρμόζονται κάθε μέρα. Είναι λοιπόν ένα θετικότατο βήμα, επιμένω ότι είναι ένα θετικό και επιμένω ότι θα αναγκάσει τους πολίτες να επιλέξουν δημάρχους οι οποίοι θα είναι συνθετικοί και θα είναι αποδεκτοί από όλο τον κόσμο και όχι δήμαρχοι οι οποίοι απλά θα εκφράζουν ένα κομματικό ή ένα πολιτικό βουλευτικό γραφείο. Σε ό,τι αφορά στα σενάρια που το θέλουν να ξαναμπαίνει σε ψηφοδέλτια, ο κ. Ξυνίδης απαντά αρνητικά, στέλνοντας όμως σαφές μήνυμα πως αυτό δεν σημαίνει και αποχή από τα δημοτικά πράγματα. Έχω πει κατά επανάληψη ότι η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν η μεγάλη μου αγάπη, 23 χρόνια θύτευσα σε αυτήν. Θεωρώ ότι έχω κάνει τον κύκλο μου ως δημοτικός σύμβουλος τόσα χρόνια. Σαφώς για μένα η προτεραιότητα είναι ότι η πόλη αυτή δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο διοίκησης που έχει σήμερα στον Δήμο Ξάνθης. Άρα είναι σαφές ότι θα συνεχίσω να ενδιαφέρομαι και θα στηρίξω οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής αυτής της απαράδεκτης κατάστασης που υπάρχει στον Δήμο Ξάνθης. Μια δήλωση που σίγουρα προκαλεί πονοκέφαλο σε όσους πίστευαν ότι η παραίτησή του από το Δημοτικό Συμβούλιο σήμαινε και παραίτηση από τα δημοτικά δρόμενα.